Βρισκόμαστε στην κλινική του μαιευτήρα γυναικολόγου Δόκτωρ Σωτήρη Ευσταθίου για να παρουσιάσουμε ένα επαναστατικό και καινοτόμο λέιζερ, το λέιζερ Juliet. Γιατρέ, τι είναι και πώς δρά? Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προβολή αυτού του λέιζερ, γιατί πραγματικά είναι ένα πρωτοποριακό λέιζερ καινούργιας γενιάς λέιζερ, γιατί μέχρι σήμερα είχαμε τα λέιζερ διοξιδίου του άνθρακα. Το Laser Juliet είναι ένα λέιζερ, όπως είπα προηγουμένως, καινούργιας γενιάς, είναι Erbium Young Laser. Η διαφορά με το λέιζερ διοξιδίου του άνθρακα είναι ότι δεν πάει σε βάθος, άρα δεν προκαλεί και ζημιές ή νεκρώσεις στο σημείο το οποίο δουλεύει. Εμπεριέχει οποιουσδήποτε κινδύνους στην υγεία του ασθενούς? Σαφώς όχι, γιατί ακόντας τη λέξη λέιζερ, να το διευκρινίσουμε, είναι ενέργεια φωτός. Άρα εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια που έχει το φως, ούτως ώστε να κάνει την δράση για την οποία το θέλουμε. Και ποιες είναι οι ενδείξεις χρήσης του? Οι ενδείξεις χρήσης του συγκεκριμένου λέιζερ είναι πολλαπλές. Εμείς θα εντοπιστούμε στις γυναικολογικές ενδείξεις, όπου είναι. Καταρχήν, να διαχωρίσουμε την ομάδα γυναικών στην αναπαραγωγική ηλικία, νεαρών δηλαδή γυναικών, και γυναικών οι οποίες είναι στην εμμηνόπαυση. Γυναίκες είναι οι οποίες είναι στην αναπαραγωγική ηλικία, το λέιζερ αυτόν με μια ειδική κολπική κεφαλή, αυτή είναι εδώ που σας δείχνω, η οποία είναι μίας χρήσεως, δηλαδή είναι αποστηρωμένη ειδικά να χρησιμοποιηθεί μία φορά και μετά πετάγεται. Mm-hmm. Τώρα, με το θέμα γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, μία γυναίκα η οποία έχει γεννήσει 2 με 3 μωρά κολπικά, με φυσιολογικό τοκετό. Αυτές οι γυναίκες ως συνήθως, και αν η τοκετή είναι εργώδης, δηλαδή μεγάλο μωρό, δυσκολευτεί να γεννήσει mm-hmm. κτλ., επέρχεται μία χαλάρωση του πιελικού εδάφους και του κόλπου. Οπότε χαρακτηριστικά οι γυναίκες αυτές μετά παραπονιούνται και λένε: «Γιατρέ μου, νιώθω πολύ ανοιχτή από κάτω, κάτι διάρκεια της επαφής, δεν απολαμβάνω, μπορώ να κάνω κάτι?» Μέχρι σήμερα οι θεραπείες οι οποίες γινόντουσαν για αυτό το θέμα ήταν η κολποραφή, χειρουργική επέμβαση. Το λέιζερ αυτό έχει την ικανότητα με τη χρήση, με την παραγωγή κολαγόνου και ελαστικού ιστού που διεγείρει αυτόν το λέιζερ, να προκαλεί σύσφιξη του κολπικού επιθυλίου. Αυτό ονομάζεται relaxation syndrome και το αντιμετωπίζει σε γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία. Σαν άλλη ένδειξη, η οποία απευθύνεται και σε γυναίκες στην αναπαραγωγική ηλικία, αλλά και σε γυναίκες εμμηνοπαυσιακές, είναι η ήπιου βαθμού ακράτειας. Πάρα πολλές φορές γυναίκες μας παραπονιούνται και λένε: «Γιατρέ μου, πάω στο γυμναστήριο. Εκεί που κάνω, ξέρω εγώ, να σηκώσω λίγο βάρος ή βήχω ή χοροπηδώ, χάνω ούρα». Συγκεκριμένα σήμερα ήταν μια γυναίκα η οποία μου λέει: «Δεν μπορώ να μην κυκλοφορήσω με σερβιέτα καθημερινή χρήση, γιατί μου φεύγουν ούρα». Και μιλάμε για γυναίκα 35 χρονών. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Εκεί το συγκεκριμένο λέιζερ Juliet μπορεί να αντιμετωπίσει και τον ήπιο βαθμό ακράτειας σε αυτές τις γυναίκες. Επίσης, με τη χρήση άλλης κεφαλής, αυτής εδώ, η οποία εφαρμόζει πάλι εδώ πέρα, αλλά είναι εξωτερικά στο δέρμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαφάνιση των ραγάδων της εγκυμοσύνης, το οποίο είναι σοβαρότατο, αν το θέλετε, αισθητικό πρόβλημα των γυναικών. Οι ραγάδες, όπως ξέρετε, είναι στην κοιλιά, ως συνήθως οφείλονται στην αύξηση του βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι σχάση του δέρματος, η οποία εμφανίζεται αφότου γεννήσει μετά η γυναίκα, που μειώνεται το βάρος της γυναίκας, εμφανίζεται η υπομορφή κόκκινων επιμήκων σχηματισμών πάνω στην κοιλιά.
οι πρόσφατοι ραγάδες με 3-4 συνεδρίες με αυτόν τον λέιζερ και με αυτήν την εγκεφαλή εξαφανίζονται. Εξαφανίζονται τελείως. Και θα ήθελα να ρωτήσω, γιατρέ, αν είναι επώδυνη η συγκεκριμένη θεραπεία με το λέιζερ Juliet και πόση ώρα διαρκεί. Σταύρο μου, πριν προχωρήσουμε σε αυτή την ερώτηση, γιατί αφήσαμε πίσω τις εμμηνοπαυσιακές. Mm-hmm. Γιατί είπαμε για τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Υπάρχουν όμως και οι γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση. Μία γυναίκα η οποία είναι στην εμμηνόπαυση έχει σοβαρότατο πρόβλημα κορπικής σειρότητας. Γιατί? Γιατί όταν είναι στην εμμηνόπαυση μια γυναίκα, σταματούν οι οθήκες να παράγουν εστρογόνα. Τα εστρογόνα αυτά προκαλούν στέχνωμα, δηλαδή δεν παράγεται υγρό στο κολπικό επιθήλιο και έχουν φοβερή ξηρότητα του κόλπου. Mm-hmm. Το λέιζερ τούτο, που όπως είπα προηγουμένως, η δράση του είναι στον κόλπο το συγκεκριμένο, με την κολπική κεφαλή, διεγείρει την παραγωγή κολαγόνου και ελαστικού ιστού από το χώριο. Χώριο είναι ο ιστός ο οποίος βρίσκεται κάτω από το επιθήλιο του κόλπου και παράλληλα παράγεται και υγρασία. Επομένως επανέρχεται η εφίγραση του κόλπου. Τα αποτελέσματα θεαματικά, πραγματικά θεαματικά. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε δυστυχώς καμία θεραπεία στο θέμα αυτό, γιατί η μόνη θεραπεία ήταν συντηρητικές μεθόδοι. Δηλαδή με λιπαντικές κρέμες, με τζέλ τα οποία χρησιμοποιούσαν πριν την επαφή. Αυτόν το λέιζερ, μετά από τη συνεδρία, η οποία είναι εντελώς ανωδυνή και θα το πούμε παρακάτω, μέσα σε 3-5 μέρες από την πρώτη συνεδρία, επαναφέρει την εφίγραση του κόλπου. Δηλαδή η γυναίκα μπορεί να έρθει σε επαφή χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και επίσης, όπως προείπα, επειδή χαλαρώνει το πιελικό δίχωμα με την εξάλληψη των εστρογόνων κατά τη διάρκεια της κλιμακτηρίου, εμφανίζεται ως συνήθως και το stress incontinence, δηλαδή η ακράτεια ούρος στην προσπάθεια, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ταυτόχρονα σε αυτές τις γυναίκες θεραπεύει και αυτό. Υπάρχει κάποιος περιορισμός ηλικιακός? Όχι. Κανένας περιορισμός. Όπως σας είπα και προηγουμένως, μπορεί να εφαρμοστεί και σε νεαρές γυναίκες, τόσο για τους ραγάδες της εγκυμοσύνης, τόσο για τη σύσφυξη του πιελικού τυχώματος, τόσο για την αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων, όσο και σε γυναίκες που βρίσκονται σε εμμηνόπαυση για την αντιμετώπιση της κολπικής ξηρότητας και της ακράτειας ούρων. Είστε σε θέση περίπου να μας πείτε, με βάση και τη δική σας εμπειρία, σε πόσες συνεδρίες περίπου αντιμετωπίζετε με 100% το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες? Να τα διαχωρίσουμε σε δύο σκέλη. Mm-hmm. Δηλαδή το θέμα κόλπικης κεφαλής για την αντιμετώπιση κόλπικης ξηρότητας, χαλάρωσης του πιελικού εδάφους και ακράτειας ούρων, και το θέμα ραγάδων της εγκυμοσύνης. Η κολπική ξηρότητα και η ακράτεια ούρων, όσο και η σύσφυξη του πιελικού τυχώματος, απαιτεί δύο συνεδρίες με διαφορά ένα μήνα μεταξύ τους. Δηλαδή να κάνει η γυναίκα μία συνεδρία τώρα και σε ένα μήνα την επόμενη συνεδρία. Από εκεί και πέρα, ως συνήθως απαιτείται μία συνεδρία επαναληπτική, αναμνηστική αν το θέλετε, η οποία γίνεται σε ένα χρόνο. Για διατήρηση της δράσης αυτού του λέει, γιατί είναι επάπειρο να διαρκέσει σίγουρα ένα χρόνο. Απλώς μετά ξαναχρειάζεται μια αναμνηστική συνεδρία για τη διατήρηση της δράσης του λέιζερ αυτού. Υπάρχει κάτι που πρέπει μια γυναίκα να προσέξει μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης θεραπείας? Καταρχήν να δηλώσουμε ότι η θεραπεία αυτή είναι εντελώς ανώδυνη. Mm. Δεν χρειάζεται ούτε νάρκωση, γίνεται στο ιατρείο μέσα σε 10-15 λεπτά. Είναι μια διαδικασία όπως γίνεται το κολπικό υπερηχογράφημα κατά τη διάρκεια μιας γυναικολογικής εξέτασης που κάνουμε στο ιατρείο. Η γυναίκα απλώς 1-2 μέρες πρέπει να προσέξει να μην κάνει μπάνιο. Για το θέμα και ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι, μπάνιο στη θάλασσα και τα λοιπά. Τώρα για το θέμα επαφής, ως συνήθως συνιστούμε 4-5 μέρες μετά από την συνεδρία αυτή η γυναίκα να μην έρχεται σε επαφή. Όσο για τους ραγάδες
για την αντιμετώπιση των ραγάδων της εγκυμοσύνης, συνιστούμε αποφυγή από το ηλιακό φως. Τουλάχιστον για κανένα μήνα. Και βλέπω δίπλα σας είναι το επαναστατικό λέιζερ και θα θέλαμε, αν μπορείτε, να μας κάνετε μία έτσι παρουσίαση. Όπως σας έχω πει, το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη κεφαλή, απλώς εδώ την άνοιξα, είναι μίας χρήσεως. Έρχεται από το εργοστάσιο, η οποία εφαρμόζει πάνω στην κεφαλή, την οπτική κεφαλή αυτή. Όπως βλέπετε, εδώ είναι το κάτωπο του λέιζερ, το οποίο είναι αυτό που εκπέμπει την ακτίνα του λέιζερ, τις ακτίνες του λέιζερ, εφαρμόζει και μπαίνοντας στον κόλπο της γυναίκας, απλώς ο γυναικολόγος από κάτω περιστρέφει την κεφαλή αυτή, ούτως ώστε, όπως βλέπετε εδώ περιστρέφεται, να πιάσει όλο, φανταστείτε ο κόλπος είναι αυτός, να πιάσει όλο το τείχωμα του κόλπου. Και παράλληλα, όπως μπαίνει στον κόλπο, τραβιέται σιγά σιγά προς τα έξω, ούτως ώστε να καλύψουμε όλο το μήκος του κόλπου. Άρα, καλύπτουμε όλη την περιφέρεια του κόλπου και όλο το μήκος. Τώρα, τελειώνοντας, βγαίνει η κεφαλή και πετάγεται. Είναι μιας χρυσίως. Μάλιστα. Και συγκεκριμένα για να σε υποχρεώσουν σε εισαγωγικά να την πετάξεις, το πράγμα σπάει. Απλώς δεν το σπάσα τώρα να την άρχισε. Σπάει και πετάγεται. Και μία συνεδρία πόση διάρκεια έχει? Μία συνεδρία διαρκεί γύρω στα 10-15 λεπτά. 10-15 λεπτά. Επίσης κάτι που ήθελα να τονίσω είναι ότι η συγκεκριμένη θεραπεία της κολπικής ξηρότητας με το κολπική αυτή κεφαλή έχει ευρία εφαρμογή σε γυναίκες οι οποίες έχουν περάσει καρκίνο του μαστού. Οι γυναίκες αυτές μετά από θεραπεία τόσο χειρουργική αφαίρεση του όγκου ή καμιά φορά μαστεκτομή αφαίρεση του στήθους, επακολουθεί χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Επειδή πλέον έχει βρεθεί διεθνώς ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ορμόνο εξαρτώμενος. Θα έλεγα καλύτερα ιστρογόνο εξαρτώμενος, εξαρτάται από τα ιστρογόνα, τις γυναίκες αυτές μέχρι τα βαθιά γεράματα τους, γιατί ευτυχώς δεν πεθαίνουν πλέον γυναίκες από καρκίνο του μαστού, εάν τον προλάβουμε, τους δίνουμε τα ιονγκολόγοι αντιιστρογονική θεραπεία. Και η λογική είναι, αφού είναι ιστρογόνο εξαρτώμενος ο όγκος, ό,τι κατάλοιπα ιστρογόνων υπάρχουν στον οργανισμό πρέπει να τα καταστρέψουν με την αντιιστρογονική θεραπεία. Αυτές οι γυναίκες που δυστυχώς μπορεί να είναι και νεαρές σε ηλικία, σήμερα βλέπουμε και 30, 35 χρονών, 38 χρονών που παθαίνουν καρκίνο του μαστού, αυτή η γυναίκα είναι καταδικασμένη να περάσει έντονη κολπική ξηρότητα, γιατί μπαίνει σε κλιμακτήριο αφού παίρνει και αντιιστρογονική θεραπεία. Επομένως, μια γυναίκα 35 χρόνων τώρα δεν μπορεί να έρθει σε επαφή, αν είναι δυνατό. Δεν έχει καμία αντένδειξη. Γι' αυτό άλλωστε είναι και ένα καινοτόμο και επαναστατικό λέιζερ. Σαφώς. Και θα ήθελα να κάνω ακόμα μια ερώτηση, διότι αρκετές γυναίκες μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Έχετε εικόνα για το σε τι ποσοστό αποτελεσματικότητας είναι αυτό το επαναστατικό λέιζερ? Δεν θέλω να φάνω υπερβολικός, αλλά έχει μια αξιοπιστία στο θέμα αποτελεσματικότητας γύρω στο 90-95%. Απλώς η αρχική διέγερση που προκαλεί το κολαγόνο, γιατί η φιλοσοφία με την οποία δουλεύει, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι ότι διεγείρει την διέγερση κολαγόνου, ελαστικού ιστού και υγρασίας, να τα πούμε έτσι απλά να καταλάβει ο κόσμος, από το χώριο, από το στρώμαν, αν το θέλετε, του επιθυλίου που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το κολπικό επιθύλιο. Τώρα, ως συνήθως, αν μια γυναίκα έχει μια εντονότατη ξηρότητα, δηλαδή έχει μπει 10 χρόνια, 15 σε κλιμακτήριο, ή όπως προείπα και με τον καρκίνο του μαστού, δηλαδή υπάρχει μια έντονη κολπική ξηρότητα λόγω και της αντιιστρογονικής θεραπείας η οποία κάνει η γυναίκα, τότε πιθανόν με δύο συνεδρίες που είπα προηγουμένως, να μην είναι αρκετό στο να αντιμετωπιστούν εξ ολοκλήρου τα συμπτώματα.
να χρειαστεί και τρίτη συνεδρία. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι είναι αναποτελεσματικό, ίσως είναι αναποτελεσματικό σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι χρειάζεται ακόμα μια συνεδρία σε ένα μήνα για να επιτύχεις το μέγιστο αποτέλεσμα. Άρα, έναν 90-95% είναι πολύ πολύ ευχαριστημένες. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και μια άλλη ένδειξη του συγκεκριμένου λέιζερ με αυτήν την εγκεφαλή, την οποία δεν την είπα προηγούμενος, την ξέχασα. Χρησιμοποιείται για τον αποχρωματισμό του εδίου. Γυναίκες οι οποίες είναι κάποιας ηλικίας, ως συνήθως άνω των 50-55, το εδίον εξωτερικά παίρνει μια μαύρη, να μου επιτραπεί η έκφραση, ένα μαύρο χρώμα. Με αυτόν το λέιζερ, όπως ακριβώς λειτουργεί για τους ραγάδες της εγκυμοσύνης, γιατί ουσιαστικά έρχεται να αναζωογονήσει, αν το θέλετε, το δέρμα. Γι' αυτό έχει και δερματολογικές χρήσεις αυτό. Απλώς εγώ επειδή είμαι γυναικολόγος δεν ασχολούμαι με τα δερματολογικά, αλλά έχει για το refreshing του προσώπου και τα λοιπά, για τη σύσφυξη του προσώπου, μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό της ειδικής περιοχής. Τώρα δεν ξέρω πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό, απλώς είναι και αυτό μια από τις ενδείξεις του λέιζερ του συγκεκριμένου. Γιατρέ, είναι όλα εντυπωσιακά αυτά που μας έχετε πει για το επαναστατικό λέιζερ Juliet και θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα στην Κύπρια γυναίκα που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Απλώς συνοψίζοντας, θα ήθελα να πω ότι πρέπει η γυναίκα να μην φοβάται ακούγοντας τη λέξη λέιζερ. Γιατί το λέιζερ, όπως προείπα, είναι ενέργεια φωτός. Επίσης, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ότι πλέον υπάρχει θεραπεία στο θέμα κολπικής ξηρότητας, στο θέμα ελαφριού βαθμού ακράτειας, στο θέμα ραγάδων της εγκυμοσύνης, με το επαναστατικό, όπως είπαμε και προηγουμένως, Laser Juliet. Ευχαριστώ πολύ.